Happy Day για το Θανάση Τσαλταμπάση. Πόσο τον έχει αλλάξει η αλήθεια η επιτυχία? Εμείς τον πετύχαμε στο Εθνικό, όπου είναι τυχερός που συμμετέχει στην παράσταση Τρελή του Σαγιό. Είναι πολύ αισιόδοξο το έργο, παρόλο που ράστηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Και νομίζω ότι επειδή και τώρα περνάμε μια δύσκολη περίοδο, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει έτσι, για μια ανάταση ψυχής. Σε έχει αλλάξει καθόλου η μεγάλη αναγνώριση μου? Εμένα μου αρέσει να συναναστρέφω με τον κόσμο, μου αρέσει να επικοινωνώ. Ουσιαστικά η ζωή μου δεν έχει αλλάξει στη βάση της τώρα. Σε πράγματα που, πώς να πω, στο φαίνεστε της, λίγο μπορεί να έχει έτσι μικρές αλλαγές, όπως το ότι μπορεί να διευκολυνθώ σε μια υπηρεσία που και πάλι δεν το αποζητώ. Δηλαδή, και όταν μάλιστα πάναμε. Με βάλουν μπροστά σε μια ουρά, δεν θέλω. Εκεί νιώθω άσχημα. Αλλά ουσιαστικά στους φίλους, στις παρέες, το πώς κινούμε, το πώς ζω μέσα στη μέρα μου, δεν με έχει αλλάξει καθόλου. Προσέχεις, αν οδηγείς να μην εκνευρίζεσαι, γιατί ο άλλος μπορεί να πει «Α, Θανάσης, ο Τσαλταμπάσης ήταν που ξέρω εγώ εκνευρίστηκε». Εντάξει, γενικότερα πάντα ήμουνα και είμαι πράος. Γενικά στη ζωή μου δεν είχα ποτέ εξάσεις μεγάλες, ούτε και σαν έφηβος δεν ήμουνα τρομερά επαναστάτης, ας πούμε. Αλλά την εικόνα μου την προσέχω, αλλά την πρόσεχα και πριν γίνω γνωστός. Δηλαδή δεν μου άρεσε να κάνω πράγματα π.χ. στο δρόμο δημόσια, ακόμα και πλάκες και τέτοια με πολύ κολλητούς. Δεν ήμουν από αυτούς που ήμουνα. Δεν μ' άρεσε πολύ να. Ετοιμαζόμαστε για την παράσταση. Δεν μ' άρεσε πολύ, ρε παιδί μου, να φαίνομαι. Αχ, κακού που μας βρήκε! Αχ, κακού που μας βρήκε! Ωραία, άσε χλαμάρες. Το ξανασκέφτηκες αυτό το ιερό αποστολικό? Ναι, αδερφέ, το ξανασκέφτηκα. Γι' αυτό και έγραψα τη διαθήκη μου. Αχ, κακού που μας βρήκε! Πώς δεν σου έκαναν πρόταση από το Your Face Sounds Familiar ή πώς δεν σου έγινε πρόταση για τώρα για το Just the Two of Us που τραγουδούν επίσης οι συναδελφοί σου? Καταρχήν, το ότι δεν είμαι δεν σημαίνει ότι δεν μου προτάθηκε. Μου έχουν γίνει και από τα δύο και για τις προηγούμενες φορές. Δεν θυμάμαι τώρα στο φετινό αν με πήραν, γιατί επειδή δεν ήμουν θετικός στα άλλα, αλλά δεν ήμουν θετικός γιατί δεν είμαι εγώ σε μια φάση τέτοια. Αλλά απολαμβάνω αυτά τα show και έχω και φίλους από την τότε. Ο Λευτέρης Ελευθερίου που έπαιξε και στην ταινία μου και κάνει τον κολλητό μου είναι καταπληκτικός εκεί. Και δείχνει και τα ταλέντα του και του πάει πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω αν. Μπορεί και να μου πήγαινε, αλλά δεν νιώθω εγώ, ας πούμε, να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω ανάγκη.